Πέντε συνεργάτες στο δημιουργικό τμήμα μιας διαφημιστικής εταιρείας στην Τζακάρτα ζήτησαν τη βοήθεια καλλιτεχνών γκράφιτι για να ζωγραφίσουν τους στίχους ενός πάρκου. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος Graffiti Teach, που βοηθά παιδιά του δρόμου να ασχοληθούν με την τέχνη αυτή. Η πρωτεύουσα της Ινδονησίας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα φτωχά παιδιά που αναγκάζονται να δουλεύουν ή να ζητιανεύουν στον δρόμο, γι' αυτό και μέσω αυτού του προγράμματος ενθαρρύνονται να στραφούν στην τέχνη. Χρησιμοποιούμε το γκράφιτι ως ένα μέσο εκπαίδευσης γιατί τα παιδιά του δρόμου έχουν στενή σχέση με αυτά τα έργα. Αυτά τα παιδιά δουλεύουν σε γωνίες του δρόμου, κοντά σε τείχους, που συνήθως καλύπτονται από τέτοια έργα που έχουν βρισχές ή ονόματα συμμοριών. Γι' αυτό και μας ήρθε η ιδέα να μετατρέψουμε τα γκράφιτι σε κάτι χρήσιμο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2013 και μέσα σε ένα χρόνο η ομάδα έφτιαξε 12 γκράφιτι σε όλη τη Τζακάρτα. Οι καλλιτέχνες μέσα από τη δουλειά τους διδάσκουν στα παιδιά αγγλικά, μαθηματικά, επιστήμες και πολιτισμό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Ινδονησίας, περίπου 8.000 παιδιά δουλεύουν στους δρόμους της Τζακάρτα. Ένα από αυτά είναι η Νουρ Ροπιατούλ. Εγκατέλειψε το σχολείο πριν από 3 χρόνια και πλέον ζητιανεύει από τους περαστικούς. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να συναντάω εδώ τους φίλους μου και να μαθαίνω διάφορα πράγματα που δεν ήξερα μέχρι τώρα. Όπως για παράδειγμα αγγλικά και πολιτισμό. Μέσα από τα γκράφιτι. Στόχος των δημιουργών αυτού του εθελοντικού προγράμματος είναι να το επεκτείνουν και σε άλλες περιοχές της Ινδονησίας.